η ομάδα της πόλης μας θα ξαναγίνει δυνατή και πανίσχυρη στην έδρα της, που θα είναι το γήπεδο του Μεσσηνιακού, από το οποίο ξεκίνησε με τον Λιγούρμου Καϊτανάρο το 1923. Και έγινε θρύλος σε όλη την Ελλάδα σαν μαύρη θύελα. Μαύρη θύελα του Μόρφου. Θα σε ευχαριστώ όλους, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας, και σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να σας κάνω και πάλι υπερήφανους για την ομάδα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Σταύρο, να το ρωτήσει. Ο κύριος Σταύρος και ο Δημήτρης Τσάκωνας που είναι εδώ μπορούν να σας απαντήσουν αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την Μαύρη Θύελλα, με την ομάδα. Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε από προπονητές, παίχτες κλπ. Όχι, μετά στην Γενική Συνέλευση. Θα είστε στην Γενική Συνέλευση. Όχι, αλλά θα είναι η Με τους συνεργάτες σας μπορούμε να πούμε κάτι πιο σαν να λάβει στην ομάδα. Όχι, το πρώτο λόγο είναι να ανακοινωθεί η Γενική Συνέλευση. Και από τη στιγμή που ανακοινωθεί η Γενική Συνέλευση, τότε θα ανακοινωθούν και τα άτομα που θα πλησιώσουν τον κύριο Σταύρο στην προσπάθεια που θα ξεκινήσει. Παρακαλώ. Δημήτρη, καλησπέρα σας από μένα. Μια μεγάλη ομάδα όταν χτίζεται, προφανώς χτίζεται από τη βάση της, η οποία είναι τα γήπεδα. Αυτή τη στιγμή η Καλάμαθα δεν έχει γήπεδο ούτε να προπονηθεί. Υπάρχει στη σκέψη του κ. Σταύρου δημιουργία αθλητικού κέντρου, προφανώς για να μπορεί να προπονηθεί η ομάδα και μελλοντικά η καινούργια έδρα της Καλάμαθας. Κάτι είδαμε σήμερα στον τύπο, γι' αυτό θα ήθελα να την τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανακοινώσει από τον κ. Δημαρχό μας θα κάνει να ετοιμάζει ένα αθλητικό κέντρο στα Παλιάβελα, το οποίο το προορίζει για την Καλαμάτα. Ύστερα στο τοπικό πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες, οι μισές και παραπάνω τουλάχιστον, παίρνουν σε πλαστικά γήπεδα. Από τη διοίκηση του αστροκόμματος, από τον κύριο Λιόπνο και από τον Δήμαρχο, έχουμε τη διαβεβαίωση να χρησιμοποιούμε αυτό το γήπεδο και από την Ένωση, το γήπεδο Ενωσιακό, όποτε θέλουμε για προπονήσεις, για παιχνίδια και όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι του παρόντος, σε πρώτη φάση δηλαδή, δεν χρειάζεται ο κύριος Παπαδόπουλος να μπει σε κάποια διαδικασία να κάνει κάποιο αθλητικό κέντρο. Πιστεύουμε ότι ο κύριος Νίκας θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις του και η Καλαμάτα θα σπιτωθεί σε ένα αθλητικό κέντρο. Άρα είναι στις βλέψεις του κύριου Σταύρου μελλοντικά να χτιστούν πάλι όπως παλιά. Όπως παλιά δεν μπορεί να κάνει τα κάτι. Γιατί τότε 10 γήπεδα δεν είχε ούτε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακός που είχε ο κύριος Σταύρος. Να πάει η ομάδα για να. Τώρα μιλάμε για δεδομένα. Χτίζεται από το 0 και για το ξεκίνημα. Να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο τι ήταν αυτό, ενώ είχε δεχτεί πολλές πιέσεις κατά το παρελθόν να αναλάβει την Καλαμάτα και δεν επέστρεψε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε τη μεγάλη απόφαση και να επιστρέψετε. Ο υποβαθμός στην αρματοπική ίσως. Νομίζω ότι όλοι μας εγγραφήκαμε κατά Θα είναι, θα έλεγαμε, το θάνατο των Ταλέντων για την ομάδα της Καλαμάτας. Παιδιά, αυτή η πρόθεση της ομάδος, και αυτό είναι μέσα στα πλάνα του κ. Σταυροπαπαδόπουλου, θα έχουμε άριστη συνεργασία με όλα τα αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στον ομόνο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και με άριστη συνεργασία με όλα τα σωματεία, με την Ένωση, με τον κύριο Σκαφιδά, που είναι τεχνικός σύμβουλος της Ένωσης, που επιλέγει εκεί τα νεαρά παιδιά. Απλά τώρα ο Μεσσηνιακός είναι μια ειδική περίπτωση, επειδή έχει τις εγκαταστάσεις και επειδή σε αυτό το χώρο φιλοξενείται η Καλαμάτα από το 1973. Και αυτά τα δύο σωματεία πηγαίνανε πάντα χέρι-χέρι.
μοιραζόντουσαν το γήπεδο, μοιραζόντουσαν τα αποδυτήρια, τα μοιραζόντουσαν όλα. Είναι φυσικό, επειδή είναι ένα σωματείο με αυτές τις εγκαταστάσεις, αν κάποια στιγμή χαραχτεί μια κατάσταση να παίξει ο Μεσσηνιακός το ρόλο του προθάλαμου των νεαρών, θα γίνει. Απλά είναι μέσα στο σχέδιο, αλλά είναι πάρα πολλά εντυγενές τώρα να κάνουμε και αυτό είναι μέσα στο σχέδιο. Και μια τιμή, που μιλάμε για καταστάσεις, σκέφτεται ο κύριος Σταύρος να κάνει αναλήφθηση στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, βλέπουμε ότι είναι σε αρκετά. Κοιτάξτε, εργασίες ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Όσον αφορά τον πρωτοτάπητα, όσον αφορά κάποια καθηματάκια του λόγου, θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις, ούτως ώστε το γήπεδο να γίνει όπως ήταν κάποτε πριν. Να ρωτήσω, μπορεί στο μέλλον να δούμε και το γιο του κύριου Παπαδόπουλου να ασχολείται με την Καλαμάτα. Μιας και ξέρουμε ότι αγαπάει και αυτό στην πόλη, την ομάδα. Πρώτα, ο γιος μου δεν ξέρει την εθνική μας. Δεύτερον, νομίζω ότι οι πιο μεγάλοι έχουν πιο, πιο περισσότερο μυαλό. Ζήτα το μία το λόγο.